Ο αγρός βρίσκεται ανάμεσα στην Κλένια και το Χιλιομόδι, περιοχή την οποία πιθανότατα καταλάμβανε η αρχαία Αθηναία. Τα όστρακα που περισυλλέγησαν κατά την αυτοψία παρέπεμπαν στα χρόνια δημιουργίας των κούρων, δηλαδή στο 3ο-4ο του 6ου π.Χ. αιώνα. Ο κύριος Υπουργός αμέσως μετά την αναφορά αυτή μου είπε χαρακτηριστικά: «Στην κλειπτοθήκη του μονάχου εκτίθεται ο λεγόμενος κούρος της Τενέας. Εσείς τώρα θα έχετε δύο κούρους». Η δήλωση αυτή του κυρίου Υπουργού προδίκαζε σε μεγάλο βαθμό την τύχη των αγαλμάτων τα οποία έχετε σήμερα μπροστά σας εδώ στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου. Διεκδικούμε, κύριε Υπουργέ, αλλά ταυτόχρονα οφείλουμε να αναγνωρίζουμε. Και η αναφορά μου αυτή γίνεται με έμφαση, αναγνωρίζοντας την πρόθεσή σας από την πρώτη κιόλας ημέρα να επιστρέψουν οι κούροι στη γενέθλια γη. Ανατρέχοντας τον τύπο και τις πολυάριθμες ανατινηφίλιων διαδικτυακές αναρτήσεις εκείνων των ημερών, μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει την υπερηφάνεια της ελληνικής πολιτείας για τη διάσωση δύο τόσο σημαντικών έργων τέχνης. Η χώρα μας υπενθύμησε με τρόπο πιστικό και προς πάσα κατεύθυνση το μεγαλείο και τη μοναδικότητα της πολιτιστικής της κληρονομιάς, αλλά και την ικανότητά της να την διαφυλάται και να την αναδεικνύει. Είναι εύκολο επίσης να κατανοήσει κάποιος πόση μεγάλη ήταν η έκπληξη, ο θαυμασμός και το ενδιαφέρον του συνόλου της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Σε τοπικό επίπεδο, στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του νομού Κορινθίας αποτυπώθηκαν επί πολλές ημέρες αφενός η υπερηφάνεια των Κορινθίων για την ιστορία των προγόνων και του τόπου τους και αφετέρου η προσμονή για να δουν τα αγάλματα από κοντά. Το αίτημα αυτό δεν θα φάνταζε λογικό εάν δεν είχαν βρεθεί στην αναστραφή τα λείποντα μέλη των αγαλμάτων, καθώς το να κατασχεθεί ένα αρχαίο αντικείμενο σε χέρια αρχαιοκαπήλων δεν σημαίνει αυτόματα ότι προέρχεται από την περιοχή όπου αυτοί συνελήφθησαν ή διέμεναν. Ο συλληφθής κάτοικος της Κλένιας, ο οποίος βρήκε τα δύο αγάλματα στον αγρό που καλλιεργούσε, επιβεβαίωσε ουσιαστικά τις πληροφορίες της υπηρεσίας μας, οδηγώντας εκπροσώπους της συνοδεία αστυνομικών στον ίδιο αγρό και υποδεικνύοντας το σημείο έβρεσης των αγαλμάτων. Η σωστική ανασκαφή ξεκίνησε την επομένη κιόλας ημέρα στις 22 Μαΐου του 2010 από το σημείο που υπέδειξε ο δράστης, όπου προς μεγάλη μας απογοήτευση δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος από τα λείποντα μέλη των κούρων, αλλά μόνο ταφές που χρονολογούνται τουλάχιστον 200 χρόνια ιστερότερα από την εποχή της δημιουργίας των κούρων. Αντιδρώντας το αποθαρρυντικό κλίμα, η υπηρεσία μας προχώρησε σε δοκιμαστικές τομές και σε άλλα σημεία του αγρού. Την απογοήτευση των πρώτων ημερών διαδέχτηκε η ικανοποίηση, αφού σε απόσταση 20 μέτρων δυτικότερα του σημείου υπόδειξης εντοπίστηκε την 7η ημέρα η πρώτη αρχαϊκή σαρκοφάγος και την 8η δεύτερη. Οι εκπλήξεις όμως δεν σταμάτησαν εκεί, αφού τις επόμενες ημέρες εντοπίστηκαν μπροστά από τις σαρκοφάγους οι δεξιές κνήμες και άλλα φράγματα των κούρων. Πρέπει να τονίσουμε ότι αποτελεί σπανιότατη περίπτωση η ταύτιση προϊόντων αρχαιοκαπηλείας με την ακριβή αρχαιολογική τους θέση. Η ταχεία και αποτελεσματική δράση της αρχαιολογικής υπηρεσίας αποκατάστησε σε μεγάλο βαθμό τη βλάβη που προκάλεσε η λαθροανασκαφή, η οποία κατά σύστημα αντιμετωπίζει τα αρχαιολογικά ευρήματα μόνο ως αντικείμενα εμπορικής αξίας, καταστρέφοντας ανεπανόρθωτα τις σχετικές αρχαιολογικές πληροφορίες. Η σωστική ανασκαφική έρευνα, η οποία βαίνει προς ολοκλήρωση, έχει φέρει στο φως αρχαίο νεκροταφείο του 6ου, του 5ου και του 4ου ανά π.Χ. και ως σήμερα έχουν αποκαλυφθεί 77 τάφοι, οι οποίοι αναπτύσσονται κατέρωθεν αρχαία οδού με κατεύθυνση βορράνωτο. Τα μέλη των δίδυμων κούρων εντοπίστηκαν δίπλα σε δύο όμοιες σαρκοφάγους, τοποθετημένες σε κοινό όριγμα, στοιχείο που υποδηλώνει την ταυτόχρονη ταφή των νεκρών. Επιπλέον κοινό χαρακτηριστικό των δύο σαρκοφάγων είναι οι καλυπτήριες πλάκες τους, οι οποίες έχουν υπερδιπλάσιο πάχος από όλες τις υπόλοιπες, προφανώς για να αντέξουν το βάρος των κούρων. Οι εν λόγω σαρκοφάγοι εντοπίζονται στο δυτικό άκρο της αρχαίας οδού, συνηγορώντας ότι οι κούροι αποτελούσαν παρόδια σήματα όπως και πολλοί άλλοι κούροι στην αρχαιότητα. Τι να πει κανείς, και μόνο με το αν κοιτάξει κανείς πίσω και δει πόσος κόσμος έχει έρθει για να υποδειχθεί τους κούρους, μπορεί να καταλάβει τη σημασία που έχουν για τον δω τον τόπο και τη σημασία που έχει η επιστροφή τους. Θα ξεκινήσω κι εγώ όπως ξεκίνησε και ο προϊστάμενος της εφορίας, διότι αυτό το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι δεν σημαίνει ότι κάθε πράγμα το οποίο βρίσκουμε σε μια περιοχή μένει σε αυτή την περιοχή. Δεν είναι αυτή αναγκαστικά η πολιτική του Υπουργείου. Για να επιστρέψει κάτι
στη γενέτειρά του, πρέπει να είναι οι συνθήκες τέτοιες που να επιτρέπουν να γίνει αυτή, να έρθουν πίσω από εκεί που εκλάπησαν ή από εκεί που ανήκουν. Το γεγονός ότι εδώ υπάρχει ένα μουσείο, στο οποίο έχουμε αποφασίσει να επενδύσουμε. Έχουμε αποφασίσει την επανέκθεση της συλλογής του μουσείου. Ένα μουσείο το οποίο μπορεί να προστατεύσει αυτά τα κειμήλια. Ήταν κομβικό στο να πάρουμε την απόφαση να επιστρέψουν αυτά εδώ τα δύο θαυμάσια γάλματα. Το γεγονός ότι εδώ μπορεί να συντηρηθούν σωστά, μπορεί να πάρουμε όλα τα μέτρα τα οποία χρειάζεται για να εκτεθούν σωστά, για να τα αναδείξουμε σωστά, ήταν μέρος αυτής της απόφασης. Και γι' αυτό πιστεύουμε πραγματικά ότι η επένδυση που κάνουμε στο Μουσείο της Κορίνθου και με την επανέκθεση αλλά και με την επιστροφή των κούρων θα δώσει την ευκαιρία σε αυτό το μουσείο να αναδειχθεί και να αναδείξει και όλο τον υπόλοιπο πλούτο τον οποίο έχει να προσφέρει. Η επιχείρηση που έγινε είναι ένα παράδειγμα πάρα πολύ καλού συντονισμού διαφόρων υπηρεσιών, καταρχήν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μαζί με το δικό μας το Υπουργείο, και θέλω να το ευχαριστήσω γι' αυτό. Οι ιδιωτικές αρχές κάνουν εξαιρετικά γρήγορα το έργο τους και βεβαίως η εφορία ήρθε αμέσως να πιστοποιήσει ότι η ιστορία την οποία μας λέγανε ήταν πραγματική. Η συλλογική δουλειά δηλαδή που έπρεπε να γίνει ήταν πάρα πολύ σημαντική, έπρεπε να γίνει πολύ αθόρυβα, έπρεπε να γίνει πολύ αποτελεσματικά, και το γεγονός ότι σήμερα η κούρη είναι εδώ είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας που έγινε από όλους. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό. Η δουλειά όλων ήταν εξαιρετικά σημαντική και πολύ αποτελεσματική, και έτσι σήμερα μπορούμε να χαρούμε τους κούρους εδώ στην Κόρινθο. Χαίρομαι που βρισκόμαστε εδώ, χαίρομαι που αγκαλιάζετε με την παρουσία σας αυτό εδώ το γεγονός. Δείχνει και πάλι τη σημασία που δείχνει η Κόρινθος σε αυτά τα ευρήματα και εύχομαι πολύ σύντομα να τα δούμε εκτεθειμένα στο μουσείο για να μπορεί να τα χαρούν όλοι όσοι θέλουν να τα επισκεφθούν, είτε Κορίνθοι είτε επισκέπτες του μουσείου.